Γερανός της Τροχέας απομακρύνει γεωταχή που είχε σταθμεύσει παράνομα επί της οδού Πολυτεχνείου. Προηγουμένως, δημοτικοί αστυνομικοί και άνδρες της Τροχέας μοίρασαν κλήσεις και αφαίρεσαν πινακίδες σε όσα οχήματα είχαν σταθμεύσει δεξιά και αριστερά της οδού Πολυτεχνείου. Όλα όσα παρακολουθήσατε έγιναν κατά τη διάρκεια επιχείρησης σκούπα που πραγματοποίησαν δημοτική αστυνομία και Τροχέα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των κοινών δράσεων για την ευταξία της πόλης. Ενημερώσαμε τον κόσμο πριν έρθουμε για να μην ευνηδιάσουμε. Φυσικά, εξακολουθούμε να λέμε ποιες είναι οι προθέσεις μας. Δεν ευνηδιάζουμε, δεν θα κρύψουμε τίποτα από τον κόσμο. Αλλά αναφορικά με το κυκλοφοριακό, όπου πονάει ιδίως η πόλη, θα δίνουμε τον καλύτερό μας αυτό για να ξεμπλοκάρουμε τις οδούς. Υπήρχαν κλήσεις συμπολιτών μας που ήταν εγκλωβισμένοι και δεν μπορούσαν να βάλουν και να βγάλουν το όχημά τους από τη θέση του γκαράζ τους, που ήθελαν να πάνε σε γιατρούς που είχαν έκτακτες ανάγκες. Και το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να βεβαιώνουμε μια απλή παράβαση. Όχι, δεν είναι λύση αυτό το πράγμα και αυτό εξήγησε και στον συνεργάτη μου. Όταν θα έχει τέτοιες περιπτώσεις, θα το άρετε απευθείας. Με οποιοδήποτε τρόπο θα γίνεται άρση του οχήματος και ας ψάχνει ο συνήθως οδηγός να το βρει που το πήγαμε. Αν και μπορεί να βρει, όταν πάρει τηλέφωνο στο 100, ενημερώνουμε το 100 που έχει μεταφερθεί το όχημα που δημιουργεί το πρόβλημα. Ανάλογες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης, όπου παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω των δίπλο παρκαρισμένων οχημάτων. Θα πάμε αργά και σταθερά. Ό,τι κάνουμε να μένει, γιατί είναι ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας η οδεία που έχουμε μπει. Η Δωδεκανήσου που δεν περίμενε κανείς να μπούμε, η Πολυτεχνείου το ίδιο. Βλέπετε, μπαίνουμε, η Δωδεκανήσου κρατάει και θα κρατήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι να οδηγηθούμε σε αμφιδρόμηση αυτής. Η πρώτη επιχείρηση απομάκρυσης των παράνομα σταθμευμένων γεωταχή πραγματοποιήθηκε επί της οδού 12 Νήσου πριν από 3 εβδομάδες.